συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, οι τελευταίοι 200 από τους 4.500 προσωπατηγούς της ΝΑΟ σας, της Πάλε Ποτέ, Μάντσεστερ των Βαλκανίων, που οι Ιένες του Κεφαλαίου τη μετέτρεψαν σε πόλη ανέργων, οι κουστοπατηργοί του εργοστασίου Βαρβαρέσους, χαιρετίζουμε τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που διοργανώνουν σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα χιλιάδες σωματεία και φορείς όλου του λαού μας. Όπως όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς, έτσι και εμείς τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την επίθεση της εργοδοσίας, η οποία δείχνει με όλους τους τρόπους το ταξικό της μίσος απέναντι στους εργαζόμενους, το σωματείο μας, τους αγώνες μας. Ύστερα από μειώσεις μισθών, εκπεριτροπής εργασία, εντατική δουλειά, βρισκόμαστε 8 μήνες απλήρωτοι, δίνοντας τη μάχη της επιβίωσης. Παλεύουμε να πάρθουν πίσω οι εκδικητικές απολύσεις που πραγματοποίησε η εργοδοσία απέναντι σε πρωτοπόρους συναδέλφους μας. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων από το κράτος και Δήμο, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε πιο καθαρά πλέον μπροστά μας ένα κράτος εθνικό να μας έρνει στα δικαστήρια σε λίγες ώρες, ενώ εμείς τυραννιόμαστε μήνες και χρόνια χωρίς να έχουμε βρει ακόμα το δίκιο μας. Αντικρίζουμε την αστυνομία στις πύλες του εργοστασίου να μας συλλαμβάνουν, γιατί απλά διεκδικήσαμε να μην πεθάνει απλήρωτο συνάδελφός μας. Απέναντί μας έχουμε κυριολεκτικά τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Νόμοι που διευκολύνουν την κερδοφορία της εργοδοσίας, που τις φουσκώνουν τις τσέπες με εκατομμύρια ευρώ, που εξασφαλίζουν πιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Νόμους που δημιουργούν περιβάλλον ασφαλείας στον επερχόμενο επενδυτή. Νόμοι που θέλουν να καταργήσουν το δικαίωμα της απεργίας ακόμα και για τη διεκδίκηση των δεδομένων μας. Αλλά και νόμους που θέλουν να μας φημώσουν και να βάλουν το δίκαιο αγώνα μας στο γύψο. Ξέρουμε ότι μόνο εμείς με τη δουλειά μας έχουμε βγάλει όλα αυτά τα χρόνια τα εκατομμύρια κέρδη της εργοδοσίας, ότι με τη δική μας δουλειά πήραν φωτιά τα δράχτια και αυγάτισαν τα εργοστάσια του Βαρβαρέσου. Βλέπουμε πως η ανάπτυξή τους είναι μια απάτη, είναι για αυτούς και όχι για εμάς. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Ξέρουμε πως το δίκιο των πολλών και όχι μια σκούφτας αρπακτικών. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα συμφέροντα του κεφαλαιοκράτη. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα συμφέροντα του κεφαλαιοκράτη. Όπλο μας έχουμε την τεράστια αλληλεγγύη που εκφράζεται από όλους τους εργαζόμενους στην Άουσα, τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, και την αλληλεγγύη που δείχνουν εκατοντάδες σωματεία στο δίκαιο αγώνα μας. Συνάδελφοι, μέσα από τον αγώνα μας φανερώνεται ο φόβος των βιομηχάνων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων απέναντι στην οργάνωση των εργατών, απέναντι στην αλληλεγγύη αναμεταξύ μας. Οι εργαζόμενοι στο Βαρβαρέσο σήμερα έχουμε ανάγκη από μισθό, την καταβολή των δεδομένων μας, ανάγκη από θέρμανση, φθηνό ρεύμα, ασφαλής και αξιοπρεπής συνθήκης εργασίας, και όχι να δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατεύματα που προκαλούν τον όλεθρο και τον θάνατο στους λαούς. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όλοι μαζί, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, ενωμένοι σαν μια γροθιά προχωράμε, παίρνουμε δύναμη από τη δική σας αλληλεγγύη. Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Εμείς έχουμε τη δύναμη να φέρουμε τα πάνω κάτω, κανένας άλλος. Συνεχίζουμε αποφασιστικά μέχρι τη δικαίωση του αγώνα μας.